Θα μιλήσω εκπροσωπώντας τη Συντονιστική Επιτροπή των Μαθητών Λάρισας και θα πω απλά δύο πράγματα. Σήμερα είμαστε εδώ και για να εκφράσουμε τη στήριξή μας στους συμμαθητές μας στην Αθήνα, όπου βία προσπάθησαν κάποιοι να τους κλείσουν τα στόματα, και επίσης είμαστε εδώ για να δείξουμε σε όλους αυτούς που δίνουν εντολές για πράξεις οι οποίες έχουν ως μόνο σκοπό την καταστολή των μαθητικών αγώνων, να τους δείξουμε πως όχι απλά δεν τους φοβόμαστε, αλλά πως τέτοιες πράξεις μας βρίσκουν και ενωμένους. Με αυτή την πρωτοβουλία σήμερα θέλουμε να καταδικάσουμε αυτήν την απρόκλητη επίθεση ενάντια στο μαθητικό κίνημα, όπως συνέβη χτες απέναντι στους χιλιάδες μαθητές που διαδήλωσαν στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Παιδείας, αφού η κυβέρνηση δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της, συκοφαντώντας τους μαθητές όλες τις προηγούμενες ημέρες, προσπαθώντας να τους τρομοκρατήσει με διάφορες μεθόδους. Τώρα λοιπόν προχωράει στην καταστολή απέναντι ακόμα και σε 14χρονους, 17χρονους, χωρίς κανένα δισταγμό. Και αυτό το γεγονός και το γεγονός της απογευματινής επίθεσης απέναντι στα ταξικά συνδικάτα, τους συνδικαλιστές που πήγαν να διαμαρτυρηθούν για αυτά που συνέβησαν το πρωί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δείχνουν ξεκάθαρα για ποιον ψηφίζονταν οι νόμοι για τις διαδηλώσεις το καλοκαίρι, οι νόμοι για τις απεργίες, όλοι αυτοί οι νόμοι που προετοιμάζανε την καταστολή απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, για την εξασφάλιση της υγείας λαϊκής οικογένειας, αντί λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση να εντείνει όλες τις δυνάμεις, είναι στον αντίποδα. Έχει εξασφαλίσει αυτές τις μέρες με αποκορύφωμα τη χθεσινή μέρα ένα πογκρόμ βίας και στην μεσημεριανή μαθητική κινητοποίηση που έγινε στην Αθήνα, αλλά και στην απογευματινή διαμαρτυρία που αφορούσε το χτύπημα της μεσημεριανής κινητοποίησης. Είναι απέναντι λοιπόν σε γονείς, μαθητές, καθηγητές αλλά και εργαζόμενους που υπερασπίζονται αυτά τα δίκαια αιτήματα, γιατί ακριβώς μιλάμε για τα παιδιά των οικογένειών τους. Εμείς εδώ στη Λάρισα θέλουμε να πούμε κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας, ακριβώς γιατί αυτό αύριο ή ακόμη και σήμερα μπορεί να έρθει εδώ.